κύριε Ανίτα Δημητρίου να προχωρά. Είδαμε και τις στελέχη και κομματικούς έτσι παράγοντες του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και εισέρχονται εντός της ενθούσης για την υποβολή των υποψηφιωτήτων. Ναι. Νομίζω είναι εσείς όμως ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο, Πέτρο. Ναι, είναι στελέχη και της πρώτης γραμμής, θα λέγαμε, αλλά και της δεύτερης, θα μας επιτρέπετε η έκφραση, παράγοντες τοπικοί, αλλά και αξιωματούχοι τοπικών επιτροπών. Λοιπόν, βλέπουμε τους ευρωβουλευτές, Ελένη Σταύρου, Λουκάς Φουρνάς, Μιχάλης Κακιβαντέλας, Κωνσταντίνος Πετρίδης και η Χριστιάνα Ξενοφόντος και ο κύριος Χρήστος Αγγελίδης. Και πιο πίσω είδαμε και τον Νίκο Τορναρίδη και τον κύριο Κάρουλα. Και όλη την ηγεσία και την κυρία Σάβια Φανίδη που πήρε το μάτι μας σε κάποια φάση. Είναι παρουσία όλης της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κάναμε αναφορά και στον Αβέροφ τον Νεοφύτου. Δεν ξέρω αν θα ήταν έκπληξη να δούμε και τον Νίκο Αναστασιάδη. Δεν τον είδαμε τουλάχιστον στα πλάνα. Δημοκρατικός Συναγερμός, ο οποίος θα κλείσει, κυρίες και κύριοι, αυτή την μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε από τις 8:30 το πρωί. Πάντως στηρίθηκαν τα χρονοδιαγράμματα, ναι, όπως ακριβώς τα είχε καθορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών, η Υπηρεσία Εκλογών. Λαμβάνουν τις θέσεις τους για να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με την επικεφαλής του κόμματος και την πρόεδρο της Βουλής ταυτόχρονα, την κυρία Ανίτα Δημητρίου. 14 συνδυασμοί συνολικά, κομματικοί, μαζί με τους ανεξάρτητους υποψηφίους. Είδαμε τον Φιδία τον Παναγιώτου και τον το πρωί στις 10 παρατέταρτο, λίγο νωρίτερα, και ο κύριος Ανδρόνικος Ζερβίδης, ο οποίος ήταν και υποψήφιος και στις προεδρικές εκλογές τις πρόσφατες. Λοιπόν, βλέπουμε και τα πλάνα από τους υποστηρικτές, από τα κομματικά μέλη στην ουσία της ηγεσίας και όχι μόνο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εντάξει, νομίζω ότι παίζει το ρόλο του το γεγονός ότι πήγε αρκετός κόσμος από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, έτσι, Πέτρο? Παίζεται και ένα παιχνίδι, όπως είπε και προηγουμένως. Ναι, ακριβώς όπως έχει πει προηγουμένως και ο συνάδελφος ο Πέτρος ο Μελαΐσης, ότι προσπαθεί να δώσει τα δικά του μηνύματα το κάθε κόμμα, ότι ανακάμπτει, ότι είναι εδώ, ότι θα διεκδικήσει ενωμένο, δυνατό, έτσι, και θα διεκδικήσει τις εκλογές με στόχον, να πάρει την πρωτιά. Ναι. Και είναι αυτά τα μηνύματα που θέλουν να δώσουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Διότι, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ένας Δημοκρατικός Συναγερμός, ο οποίος μετά από το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, όπου δεν καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο ο κύριος Νεοφύτου, έχουν μπει και βρίσκονται σε μια παρατεταμένη εσωστρέφεια με όλα όσα έχουν γίνει μέχρι και προσφάτως, με τελευταίο αποκορύφωμα την αποχώρηση του μέχρι πρώτος αντιπρόεδρος του κόμματος, έτσι. Και δεν ήταν οποιοδήποτε τυχαίος, ήταν ο αντιπρόεδρος του κόμματος. Πρώτος κιόλας σε σταυρούς, ναι, ο κύριος Πελεκάνος. Συνεπώς, η κίνηση τώρα να βλέπουμε και τον κύριο Νεοφύτου, είδα και τον κύριο Κούσο και τόσους άλλους εκεί, θέλουν να στείλουν το μήνυμα της ενότητας, αντιλαμβάνομαι, εν ώψη της κρίσιμης εκλογικής μάχης της 9ης του Ιούνιου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Γενικού Εφόρου. Τις υποψηφιότητες του Συνδυασμού Κόμματος Δημοκρατικός Συναγερμός. Οι υποψήφοι και υποψήφιες του Συνδυασμού, με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, έχουν ως ακολούθως: Αγγελίδης Χρήστος, Ξενοφόντος Χριστιάνα, Πετρίδης Κωνσταντίνος,
Σταύρου Ελένη. Φουρλάς Λουκάς. Χατσιπαντέλα Μιχάλης. Εύχομαι σε όλους και όλους τους υποψηφίους του Δημοκρατικού Συναγερμού καλή επιτυχία. Λοιπόν, και από τα ποσοστά. Είμαστε κλειστοί, οπότε ό,τι είπα χάθηκε, δεν μας ακούσαν, ήταν κλειστό το μικρόφωνο, είπαμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Έχουμε τους 6 υποψηφίους του Δημοκρατικού Συναγερμού, οι 2 είπαμε θα εκλέγουν. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ένας έτσι υγιής εσωτερικός ανταγωνισμός για να φέρουν και πολλούς ψήφους. Και αυτό εξαρτάται από το ποσοστό που θα πάρει το κάθε κόμμα. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, Παναγιώτη Καπαρή, κατατεχόνται κοντά σου η Ανίτα Δημητρίου και οι υποψήφοι του κόμματος. Σε ακούμε. Ολοκληρώθηκε η υποβολή των υποψηφιωτήτων και ξεκινά από τώρα το χρονοδιάγραμμα των 24 ωρών για υποβολή ενστάσεων. Είναι σημαντικό και αυτό. Όμως στην αίθουσα βρίσκεται η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Ανίτα Δημητρίου, υποψήφοι ευρωβουλευτές, για την δήλωση μετά την υποβολή των υποψηφιωτήτων. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ καταρχάς που είστε εδώ και καλή σας μέρα. Αυτό το διακύδευμα είναι μεγάλο. Αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς. Ξέρουν πολύ καλά οι πολίτες και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση τους ότι οι μάχες οι οποίες θα κληθούμε να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι καθοριστικής σημασίας. Και έχουμε την πιο δυνατή ομάδα μαζί με τον Χρήστο, την Χριστιάνα, τον Κωνσταντίνο, την Ελένη, τον Μιχάλη, τον Λουκά. Και ξέρουν οι πολίτες ποιοι μπορούν να τους εκπροσωπήσουν επάξια, ποιοι πίστεψαν πρώτοι στην ευρωπαϊκή προοπτική και είναι αυτοί που μπορούν μέσα από την συλλογικότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα ακριβώς να διαχειριστούν απτές, εφικτές και εφαρμόσιμες πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας. Όχι με έβηχα συνθήματα, όχι με λόγια του αέρα, αλλά πραγματικά ποιοι μπορούν να ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο τη φωνή της Κύπρου μας και να διασφαλίσουν την ευρωπαϊκή της προοπτική. Έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών και οι πολίτες ξέρουν πολύ καλά ότι ισχυρός δημοκρατικός συναγερμός σημαίνει δυνατή Κύπρο στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πολύ.